τον κύριο Γείτονα. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Λιλιρός και ο κύριος Απόστολο και ο κύριος Δοξιάδης. Αρίστος. Ναι, ναι. Αρίστος. Λοιπόν, κύριε Καράγλου. Ναι, κύριε Ραγκοστάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γιατί τόσο γρήγορη η απόφαση του κυρίου Σαμαρά σε 20 δευτερόλεπτα που έλεγε και ο κύριος Γεωργιάδης λίγο πριν. Αλλά πραγματικά εντυπωσιακά πολύ γρήγορη άρνηση. Από τη στιγμή που είχατε αποδεκτεί το πολιτικό πλαίσιο και είχατε συμφωνήσει στο πολιτικό πλαίσιο της 26ης με 26ης Συμφωνία. Γιατί τόσο γρήγορα. Προηγουμένως ακούσαμε από τον κύριο Γείτονα σημεία και τέρατα τα οποία πραγματικά είναι εξοργιστικά. Πρώτα-πρώτα, ο κύριος Γείτονας προσπαθεί έτσι να ρίξει την ευθύνη, δεν κατάλαβα γιατί, στον κύριο Σαμαρά. Λέει να λογικευτεί ο κύριος Σαμαράς. Για ποιο πράγμα να λογικευτεί? Ο κύριος Σαμαράς έβαλε το θέμα του δημοψηφίσματος και δημιούργησε αυτή την αναστάτωση που δημιούργησε σε όλα τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Ο κύριος Σαμαράς από ενέργειες δικές του ή από παραλήψεις δικές του μας οδήγησε στις Κάνες και στο Ρεζιλίκι που πάθαμε εκεί. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή. Ήταν μια γκάφα ολκής, μια γκάφα που πραγματικά δεν ταιριάζει. Αυτό το είπαν όλοι. Δεν αντιθήκατε για το δημοψήφισμα όμως. Κύριε Χατσαπούγλε, συγγνώμη. Λέω, αυτό το παραδέχτηκαν όλοι. Και το παραδέχτηκαν και μέσα στο Πασόκ και έγινε σκληρή κριτική. Εσείς δεν αρνηθήκατε. Ακούστε λίγο, δεν αρνηθήκατε την πρόταση του Παπανδρέου για το δημοψήφισμα. Αντιθήκατε την πρόταση για κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που το λέει όλος ο κόσμος πια. Κύριε Χατσαπόπουλε, όταν έβαλε την πρόταση για δημοψήφισμα, όχι απλώς την αρνηθήκαμε, αλλά σας θυμίζω χαρακτηριστικά ότι μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος μας στην κοινοβουλευτική ομάδα και είπε ότι αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό είναι κάτι που. Δεν το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Η χθεσινή σας άρνηση δεν ήταν εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Η χθεσινή σας άρνηση. Να πούμε τη χθεσινή μας άρνηση. Ο κύριος Σαμαράς έβαλε τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να πάμε για μια μεταβατική κυβέρνηση. Ποιες ήταν αυτές? Πρώτον, να είναι μια κυβέρνηση λίγων ημερών, 5-6 εβδομάδων το maximum και πριν τις γιορτές να έχουμε εκλογές. Δεύτερον, να μείνει ο κύριος Παπανδρέου. Τρίτον, να αποτελείται από μη πολιτικά πρόσωπα. Ποια από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις είδατε να γίνονται πράξη? Κύριε Καράγου, σας παρακαλώ πολύ να μην. Θα σας παρακαλέσω. Ήθελα να σας το πω λίγο πριν. Θα σας παρακαλέσω να απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάμε και επίσης να ξεχάσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα πράγματα μέχρι τώρα. Έχουν αλλάξει στην κοινωνία, η κοινωνία άλλα πράγματα ζητάει, άλλες καταστάσεις προβάλλει και το να ρίχνουμε ο ένας τον άλλον, αυτό αφορά και τον κύριο Γείτονα, ο ένας τον άλλον την κατηγορία ότι δεν δεχόμαστε και δεν δέχομαι, ας τα αφήσουμε για λίγο όσο είμαστε στην εκπομπή αυτή στην άκρη. Και να πάμε στην ουσία. Η ερώτησή μου είναι γιατί. Σε... Ένα λεπτό, κύριε Γείτονα, σας παρακαλώ. Ρωτάω τον κύριο Καράγου. Πουθενά, καμιά ευθύνη δεν έριξα. Πώς. Με το που ξεκινήσατε, αρχίσατε και λέγατε για τον κύριο Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καράγου, σας παρακαλώ, απαντήστε. Γιατί τόσο γρήγορα ο κύριο Σαμαρά, χωρίς να συνέλθουν τα όργανα, χωρίς να είναι μια συλλογική απόφαση, αλλά να είναι μια απόφαση από ό,τι φαίνεται ενός ή τριών ανθρώπων. Γιατί τόσο γρήγορα αρνηθήκατε την πρόταση αυτή? Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι, κύριε Αναγνωστάκη, που θέλετε να μιλήσουμε καλοπροαίρετα και έξω από κομματικά στεγανά και από αντιπαραθέσεις παλαιών εποχών. Τώρα δεν είναι εποχή για τέτοια πράγματα και συμφωνώ απόλυτα. Εγώ ρωτάω λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Είπε δηλαδή ότι ναι, να πάμε με μια μεταβατική κυβέρνηση και ότι ναι, εμείς θα ψηφίσουμε το πλαίσιο της Δενειακής Σύμβασης. Λοιπόν, και έβαλε τρεις προϋποθέσεις για τη μεταβατική αυτή κυβέρνηση. Ερώτηση. Όταν γίνεται ένας καλοπροαίρετος διάλογος και όταν θέλει και η άλλη πλευρά να βρεθεί η λύση, δεν πρέπει κάποια από τις τρεις να δεχθεί και να πει να πάμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα? Τι δέχτηκε από αυτά από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Παπανδρέου? Πείτε μου ένα. Δέχτηκε να είναι μεταβατική λίγων εβδομάδων? Δέχτηκε να μείνει ο κύριο Παπανδρέου στην κυβέρνηση αυτή? Δέχτηκε να είναι κυβέρνηση τεχνοκρατών? Τι δέχτηκε? Για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Ναι. Όταν κάνει μία πλευρά μία πρόταση και η άλλη πλευρά κάνει τη δική της πρόταση, κάθονται σε ένα τραπέζι και το συζητάνε. Εδώ η ερώτηση είναι. Γιατί από την αρχή πήγατε και αρνηθήκατε χωρίς να μπει σε ένα τραπέζι διαβουλεύσεων, χωρίς να μπουν σε ένα τραπέζι διαβουλεύσεων οι δύο προτάσεις? Ότι θα μπορούσατε να τα απορρίψετε μετά από μια συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς ή από μια συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών. Αυτό σας ρωτάμε. Γιατί τόσο γρήγορα? Απαντώ λοιπόν, κύριε Χατσαπόπουλε, για να υπάρξει δυνατότητα επαφής και διαβουλεύσεων για να καταλήξουμε κάπου, πρέπει να υπάρχει έστω ένα σημείο που εφάπτονται δύο προτάσεις. Πείτε μου εσείς ποια ήταν η καλή χειρονομία, μια χειρονομία καλή θέληση που έκανε ο κ. Παπανδρέου χθες, έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να σας να πω. Το γεγονός ότι παραιτήθηκε. Τι έκανε? Παραιτήθηκε. Κ.
κύριε Χατζαπόπουλο, αυτό πρέπει να το λέτε μόνο εσείς στην Ελλάδα. Εκεί στο πάνελ δίπλα σας έχετε τον κύριο Δοξιάδη. Ξέρετε τι σας είπε? Δεν τον πιστεύει κανένας. Εγώ από χθες δέχτηκα 100 τηλεφωνήματα φίλων που λένε καλά μας δουλεύει, για κάπως μας περνάει. Δηλαδή εσείς θέλατε να βγει από το βήμα της Βουλής και να πει παρετούμε. Και να πει ότι ο δικός μου κύκλος έκλεισε και για το καλό της πατρίδος εγώ αποχωρώ και δέχομαι να πάμε μια μεταβατική κυβέρνηση και να συζητήσουμε και για τα πρόσφατα. Ναι, κύριε Καραούλα, αυτό το λέτε εσείς που είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έχετε αυτό μια στρατηγική, κάνετε πολιτική. Ο άλλος θα σου πει ότι αύριο το πρωί, ναι, αν παραιτηθεί ο Παπανδρέου, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Ο Παπανδρέου είπε για να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση και να μην σταλεί ένα λάθος μήνυμα προς τα έξω, η χώρα πρέπει να έχει ένα πρωθυπουργό. Δεν μπορεί από το βήμα της Βουλής να βγει ξαφνικά ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός και να πει παρετούμε. Να καθίσουμε, αυτό, λέει, σε ένα τραπέζι και εγώ φεύγω. Το άφησε αυτό να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να φύγει? Μα όλος ο κόσμος το κατάλαβε. Φαίνεται, δεν το κατάλαβα εγώ και μερικοί φίλοι, μερικές δεκάδες φίλων που μου πήραν τηλέφωνο, γιατί πραγματικά. Θέλω να μιλήσω για τις ουσίες όμως, κύριε Καράβλου. Αυτό δεν είναι λόγος για να αρνηθεί αυτό που σας ρώτησε ο Μανώλης στα 20 δεύτερα. Μα κύριε Χατζαπόπουλε, όταν γίνεται μια προσπάθεια για μια εθνική συνεννόηση και βλέπουμε ότι από την άλλη πλευρά ο κ. Παπανδρέου την τορπιλίζει αυτή, ποιο είναι το σημείο επαφή? Ένα λεπτό, κύριε Καράγουλου, επαναλαμβάνω την ερώτηση που σας έκανα, το δεύτερο σκέλος της. Ναι. Έχετε συμφωνήσει πολιτικά στο θέμα της συμφωνίας που υπογράφτηκε στις 26 και 27 Οκτωβρίου? Και αυτή η συμφωνία μας ισχύει, δεν αλλάζει. Ωραία. Αυτό είναι τελειωμένο. Αφού λοιπόν έχετε συμφωνήσει πολιτικά και αφού μέσα στους επόμενους 6-5-6 μήνες θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική, τι σας κάνει να αρνείστε? Παρά μόνο από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, προσωπικές διαφωνίες. Απαντώ. Πολιτικά να μου απαντήσετε όμως. Αφήστε τώρα τι εννοεί ο κύριος Παπανδρέου και τι εννοεί ο κύριος γείτονας. Εσείς απολιτικά να μου απαντήσετε. Απαντώ πολιτικά λοιπόν. Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να στέρνε τη χώρα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες 6 μήνες σε προεκλογική περίοδο? Κύριε Καράβλου, εγώ ρωτάω εσάς. Εγώ, γι' αυτό το αρνείστε? Δεν θέλετε να υπάρχει μεγάλη προεκλογική περίοδος? Απαντήστε μου. Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα? Μα απαντήστε το, να το ξέρω. Δεν είναι, μου απαντάτε με ερωτήσεις. Σας απαντώ λοιπόν και σας λέω ότι δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα η κυβέρνηση να είναι μια κυβέρνηση προεκλογική 5 μηνών ή 6 μηνών. Μα υπάρχει αντίλογο σε αυτό, κύριε Καράγλου. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, στη Βουλή ήσασταν. Υπάρχει αντίλογο ότι αυτή τη στιγμή, αν προκηρύξει εκλογές, και η εκτιδός κινδυνεύει και η συμφωνία κινδυνεύει. Εδώ σημασία έχει και αυτό που λέγανε οι περισσότεροι βουλευτές, ότι γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Δηλαδή, τι να γίνουν σε 6 εβδομάδες οι εκλογές, τι να γίνουν σε 16 εβδομάδες οι εκλογές? Ποιος νοιάζεται εδώ? Σημασία έχει να μην χειροκοπήσει η χώρα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και παυσάνω. Και πάνω απ' όλα, εμείς βάζουμε την ιδέα του έθνους και την πατρίδα και τα συμφέροντα των πολιτών. Αλλά λέω το εξής. Για ποιο λόγο δεν έγινε μια χειρονομία καλής θέλησης από την πλευρά του κ. Παπανδρέου, έτσι ώστε πραγματικά να καθίσουν στο τραπέζι έχοντας κάποια δεδομένα και να καθίσουμε και να τα βρούμε και για τον χρόνο και για τα πρόσωπα? Προσωπικά πάλι το θέμα. Η χειρονομία όμως δεν έγινε αυτή. Μάλιστα, εντάξει, κύριε Καράου. Ο κ. Παπανδρέου, αυτό το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το να καταφέρει. Όχι, άλλο λέω. Βάζετε προσωπικά τώρα. Δηλαδή, αν ο Παπανδρέου, κύριε Καράου, αν ο Παπανδρέου έβγαινε χθες στη Βουλή και έλεγε παρετούμε, θα πήγαινε ο κ. Σαμαράς? Αν ο κ. Παπανδρέου λέγει ότι παρετείται, αυτόματα θα υπήρχε ένα σημείο διαλόγου. Θα ήταν ένα καλό σημείο διαλόγου. Θα υπήρχε μια ικανοποίηση τη μία από τι τρεις προϋποθέσεις που είχε βάλει ο κ. Σαμαράς. Εγώ και βλέπω... θα μπορούσε να ανοίξει ο διάλογο και να καταλήξει. Εγώ βλέπω ότι σε αυτή τη στιγμή παίζουμε λίγο τον παπά, ενώ δεν βλέπουμε την ουσία του πράγματος. Κύριε, να ρωτήσω τον κύριο. Πολιτικά εννοώ, έτσι. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Γείτονα. Κύριε Γείτονα, σας άκουσα πριν που μιλάγατε και σαν να